Είναι το κράτος που δεν έχει ανακατευτεί η πολιτική και υπάρχει μόνο μια αυτοδιαχείριση και ένα αυτοδιοίκητο. Είναι εικόνα πανεπιστημίου. Το χαρακτηρίσατε προηγουμένως, σας άκουγα που το λέγατε στη συζήτηση που είχατε. Είναι εικόνα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Και λέω λοιπόν, δεν... πέστε μου πού αλλού στο δημόσιο υπάρχει τέτοια εικόνα. Μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες άλλα προβλήματα, αλλά αυτή η ντροπή δεν υπάρχει πουθενά. Εκεί δηλαδή που μόνο αποφασίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ανεξαρτησία. Πραγματική, ακόμα σας λέω, απέναντι και από τους νόμους. Σας θυμίζω ξυλοδαρμούς καθηγητών, φοιτητών, από ομάδες που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα. Το άσυλο, να μιλήσουμε για αυτές τις ομάδες. Το άσυλο, διότι νομίζω η παράταξη φοιτητική που ανήκει στον χώρο σας, πολλές φορές έχει εμπλακεί σε τέτοιους ξυλοδαρμούς. Κοιτάξτε να δείτε. Κρανοφόρους, γαλάζιους. Και απροσδιορίστου χρώματο έχουμε δει πολλές φορές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αφήστε λοιπόν αυτό το θέμα. Επειδή είμαστε παλιοί. Διότι και ο νυν γραμματέας του κόμματός σας έχει αποφασιστικά συμμετάσχει σε τέτοιες ομάδες κρούσης, γαλάζιες ομάδες κρούσης. Το ποιοι ποιες παρατάξεις κυριαρχούσαν. Να κάνετε την αυτοκριτική σας αυτή τη στιγμή. Ως μεγάλη δύναμη. Έχετε ευθύνες για τη διάλυση της ΕΦΕΕ, για τη διάλυση του πολιτικού κινήματος. Επειδή θέλετε να σας θυμίσουμε στα φοιτητικά μας χρόνια και να θυμηθούμε και ο καθένας τι έλεγε. Δεν τολμούσες να μπεις μέσα την άποψή σου και αν εκφραζόσουν με κάτι διαφορετικό να κινδυνεύει η ζωή σου και η σωματική σου ακαιρεότητα. Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα. Μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Επειδή είναι σωρός τα σκουπίδια στο πανεπιστήμιο, γυρίζουμε τώρα το 80 και το 50. Κύριε Καμπουράκη, εγώ ξεκίνησα. Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής. Πώς το πανεπιστήμιο Αθηνών και δεν είναι άλλα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα. Σας θυμίζω. Μου κάνει εντύπωση. Ανατρέξτε σε παλιά ρεπορτάζ. Και στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο. Αυτό ανατρέξτε. Όμως επειδή κύριε Μιχαλάκη είσαστε υπουργός και δεν είσαστε σχολιαστής, υπήρξατε χρόνια και σχολιαστής και δημοσιογράφος, ως υπουργός που εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση, θέλω να σας πω ότι αν αρρωστείς κανένας φοιτητής και πάει στο νοσοκομείο, θα έχετε εσείς ευθύνη. Η κυβέρνηση δεν θα έχει το. Δεν θα λέμε για την ΕΦΕΕ και για το. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να αρρωστήσει κανένα. Γι' αυτό φωνάζω. Και όχι ποιο θα έχει την ευθύνη. Επειδή βάζει το θέμα της ευθύνης. Όταν μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχει το αυτοδιοίκητο και λειτουργεί. Και όταν πας να παρέμβεις. Ευτυχώς τουλάχιστον κάποια πράγματα έχουν διορθωθεί. Και όταν πας να παρέμβεις. Θεωρείται. Και καλώς έπρεπε για να μπορέσουμε. Γιατί το επικαλείστε τώρα. Γιατί όταν υπήρχε ιστορικά. Πότε υπήρχε ιστορικά, μέχρι πρότινος. Τώρα έγινε τελευταία, τα δύο τελευταία χρόνια. Πότε έγινε. Σας ενόχλησε και αυτό. Και στα συγκεκριμένα θέματα υπάρχει ακόμα έτσι αποφασιστική αρμοδιότητα των Βρετανικών αρχών. Είναι έτσι δεν είναι. Εμείς βγάλαμε τον Πρίτανη. Δεν έχουν λεφτά όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει, αν τα διαθέσουν, σου θα πάω φυλακή. Άρα πρέπει και κάποια νομοθετική ρύθμιση να γίνει. Για έκτακτες συνθήκες. Εντάξει, να δείτε. Υπάρχουν έκτακτες. Εγώ δεν το δέχομαι σαν άνθρωπος, σαν πολίτης, δεν το δέχομαι αυτό. Είπαμε στον κύριο Πελεγρίνη, κάνε κάτι. Αν δείξαμε το θέμα και είπε οικονομέα, θα άρχισε να βγάλει από τη φυλακή. Ελάτε τώρα. Το να πάει να καθαρίσει κάποιο το πανεπιστήμιο, να το βάλει φυλακή γιατί καθάρισε το πανεπιστήμιο. Όχι, σου λένε. Αν κάνω απευθεία ανάθεση, εγώ θέμα. Ακούστε να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λύσεις πάντα υπάρχουν. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο, αλλά για να καταλάβετε πώς λειτουργήσει. Υπήρχε ένα ζήτημα, ας πούμε, τις παιδικές χαρές. Τις παιδικές χαρές. Θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας. Είχαμε βγάλει μια απόφαση στο Υπουργείο Εσωτερικών και είπαμε να ελεγχθούν όλες. Και μάλιστα μέχρι τέλος του μήνα. 36. Ναι. Λόγω του ότι έχουν γίνει εκλογές, υπάρχει μια διάταξη η οποία λέει ότι για διάστημα μέχρι να αναλάβουν οι νέες δημοτικές αρχές, από τις εκλογές δηλαδή μέχρι 1η Σεπτεμβρίου, δεν μπορούν να γίνονται δαπάνες για να μην μπορεί η απερχόμενη διοίκηση να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά. Να δεσμεύει την επόμενη. Είπαμε λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή έχουμε ζητήσει μέχρι τέλος του μήνα να υπάρξουν παρεμβάσεις και να δοθούν κονδύλια για να γίνουν επιδιορθώσεις για το θέμα της ασφάλειας των παιδών, και επειδή έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών και είναι σοβαρό, είπαμε ότι αυτό. Έξω από την αυτή μπορεί να γίνει. Δώσαμε τη δυνατότητα να γίνεται. Λύνονται λύσεις, άμα θέλεις. Υπάρχουν θέματα που μπορούν οι αρχές να φέρουν και μιλάω και για τις Βρετανικές και για τις άλλες. Να πούν ότι αυτό, επειδή έχει να κάνει με θέμα σοβαρό, θέμα ασφάλειας, μπορεί να γίνει. Αν θέλετε να πείτε ότι ο Πελεγρίνης δεν είναι καλός Βρετανής, δεν με νοιάζει καθόλου. Μπορεί να είναι έτσι όπως το λέτε. Εμένα με νοιάζει ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει σήμερα κιόλας να φτιάξει μια ομάδα από 20 καθαρίστριες να τη στείλει εκεί στο Πανεπιστήμιο να τις καθαρίσει. Να καθαρίσει το Πανεπιστήμιο. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Είναι μόνο θέμα διατάξεων. Θέλω σας παρακαλώ να πάρετε τα βίντεο που ήταν πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη να δείτε πως λύσαν το θέμα τα πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη. Το θυμόσαστε που είχαν μαζευτεί, φέρανε σακούλες, υπήρξαν αυτό, μπήκανε με